Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσε το Paris Press επιστρέφει πιστός στο ραντεβού του λίγο μετά τις 2 και μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί. Δύσκολη μέρα η Τετάρτη. Μακριά από τους αγώνες του Σαββατοκυριακού. Πολύ μακριά από τους επόμενους αγώνες ομάδων, γιατί έχουμε εθνικές ομάδες. Και σήμερα παίζει για παράδειγμα Γερμανία-Σερβία. Και ήμουνα στο γραφείο μου, ρωτάνε Αντώνη, τι να παίξουμε ρε Γερμανία-Σερβία. Εγώ ξέρω, λέω, το ότι παίζει λέει η Γερμανία με τη Σερβία. Ποια η Γερμανία και ποια Σερβία, λέω. Δεν ξέρω, ζητώ συγγνώμη, είμαι αδιάβαστο. Δεν είναι στο πλαίσιο το προκριματικό, νομίζω, το σημερινό αυτό το παιχνίδι. Τώρα ο Πρίγιοφιτς τραυματίστηκε, γλίτωσε την κλίση, δεν ήθελε να πάει, τον προφυλάσσουν εκεί. Ένας θεός ξέρει. Τη λέει θλάση έχει λέει ο Πρίγιοφιτς και δεν θα πάει στην εθνική. Έχουν τον Μίτροβιτς, εντάξει. Κάλεσαν άλλον. Θα τα δούμε. Λοιπόν, το είχαμε υποσχεθεί από την περασμένη εβδομάδα και ασχοληθήκαμε με τον Έντερ Μιλιτάο στα social media. Ανέβηκε το βίντεο στο Facebook. Το βίντεο ανάλυση του Έντερ Μιλιτάο. Ποιος είναι ο Έντερ Μιλιτάο? 21 ετών βραζιλιάνος αμυντικός, ο οποίος μπορεί να παίξει και στο κέντρο της άμυνας και στα δεξιά. Η Real Madrid έδωσε 50 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Πόρτο. Η Πόρτο, η οποία για ακόμα μία φορά έχει το know-how. Έκανε ένα πολύ normal deal. Έναν παίχτη που πέρυσι τον πήρε 7,5 εκατομμύρια ευρώ, τον πούλησε 50. Από πού τον πήρε? Σαο Πάολο, νομίζω. Σαο Πάολο, ναι. Έβλεπα ένα δημοσίευμα σήμερα στη Μάρκα για τους παίχτες που έχουν πάει από την Πόρτο στη Ρεάλ τα τελευταία χρόνια. Και δεν είναι και λίγοι, έτσι. Πέρα από τον Μπέπε. Πιστεύω ότι θα το δει ο Υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας και θα κάνει μια εθνική οδό. Μια εθνική οδό, ο Πόρτο. Μαδρίτη. Μην τα λέμε τα παιδιά με τα αεροπλάνα και αυτά. Φοβάται κανένα. Αν είναι κανένα περίεργο πάξονο, μπαμ να πηγαίνουν. Παραδόξως η Μπαρσελόνα δεν έχει νομίζω πολλές συναλλαγές με πορτογαλικές ομάδες. Δεν θυμάμαι παίχτες, να αγοράζει παίχτες από εκεί. Όντως. Που είναι μια αγορά η οποία ποδοσφαιρικά έχει να δώσει σε όλες τις θέσεις και σε υψηλό επίπεδο. Και το έχει αποδείξει. Δηλαδή από όπου και να το πιάσει. Σε κάποια θέση θα βρει παίχτη που να έχει φύγει από την. Ή να έχει περάσει έστω λίγο από κάποια πορτογαλική ομάδα να έχει, ας πούμε, στο βιογραφικό του. Επειδή λοιπόν το πορτογαλικό πρωτάθλημα δεν είναι και αυτό που θα κάτσει κάποιος να το παρακολουθήσει επισταμένα και επειδή είναι πολύ πιθανό αν κάποιος δεν έκανε την κίνηση ο Έντερ Μιλιτάο να τον πάρει η Ρεάλ, δεν θα τον πολύ ήξερε, δεν θα είχε το μυαλό της αυτόν, δεν θα καθόταν να τον δει για παράδειγμα. Βέβαια θα έρθει και η ώρα του και θα τον δει στα παιχνίδια της Λίβερπουλ με την Πόρτο. Αλλά ήρθαμε να απαντήσουμε στο ερώτημα για ποιο λόγο να πάει η Ρεάλ και να κάνει αυτή την κίνηση που έχει και επικοινωνιακά έχει και τη σημασία της. Από την άποψη ότι η Ρεάλ την ανακοίνωσε λίγες μέρες μετά την συμφωνία επιστροφής του Ζιντάν. Πώς το βλέπεις δηλαδή εκεί το έργο τώρα? Θέλουν να διώξουν κάποιον, δηλαδή τύπου Βαράν, Σέρχιο Ράμος που είναι σαν δίδυμο? Να πάει να μπει ανάμεσά του ο Μιλιτάο. Για το Βαράν πάντως για το σήμερα μέλος. Πάλι υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα για Παρί, για Μπάγερν, για Γιουβέντους. Ναι. Άρα μάλλον υπάρχει απόφαση ήδη. Ξεκίνησαν δημοσιεύματα για τον Βαράν. Η λογική θα έλεγε ότι βάσει ηλικιών να δοκίμαζε Ρεάλ ένα Βαράν Μιλιτάο κάποια στιγμή στο μέλλον. Με προοπτική έτσι. Αλλά η Ρεάλ αρχίζει και μπαίνει σε νοοτροπία και καλώς αρχίζει και μπαίνει σε αυτήν την νοοτροπία. Της ομάδας που κάποια στιγμή ξέρεις τι, φτάσαμε στο ταβάνι μας. Έχουμε παίκτες που ναι, είναι κάποια φτασμένης ηλικίας μερικοί, έχουμε και κάποιους σε καλή ηλικία, αλλά πρέπει να δώσουμε για κάποια στιγμή. Δηλαδή δεν μπορεί μόνο να. Ναι, εντάξει, η εξαίρεση είναι ότι η Ρεάλ πούλησε περισσότερο τον Ρονάλντο πόσο τον πήρε μετά από 9 χρόνια. Αλλά μιλάμε για τον Ξένο Ρονάλντο, ένας στα 50 χρόνια. Να κάνει τέτοια πόλη σε τέτοια ηλικία. Δεν είναι ένας απλός ποδοσφαιριστής ούτε για την γενικότερα ούτε και για τη Real Madrid έτσι πως εξελίχθηκε. Και φέτος με όλο αυτόν τον κορεσμό που έχει έρθει με τη Real και πρέπει να γίνει μια ανανέωση, θα υπάρξουν πωλήσεις λογικά έτσι. Και ξέρεις τώρα είναι και εβδομάδα που καινεί με αγώνες και αρχίζει και γίνεται ψιλοχαμός με τα δημοσιεύματα. Δηλαδή αρχίζει και βγαίνει πάλι προς τα έξω ότι η Real θα ξαναψάξει την περίπτωση του Ντεχέα. Και ψάχνει να δει αν κινηθεί για τον Τεχέα τι θα κάνει με τον Κουρτουά ή με τον Νάβας. Εγώ πιστεύω ότι ο Νάβας με τον Ζιντάν έχει μια πάρα πολύ σταθερή παρουσία. Πολύ δύσκολα πιστεύω ότι δεν θα είναι
βασικός στα περισσότερα παιχνίδια. Γιατί ο Ζιντάν με τον Άβας στην αιστεία. Μα δεν υπήρχε και λόγος να αποκτηθεί ο Κουρτουά, εφόσον είχε τόσο καλή πορεία ο Άβας σε όλα τα χρόνια με τη Ρεάλ. Αλλά η Ρεάλ έχει και άλλα θέματα. Έχει τη βιτρίνα του. Αυτό λέω, δηλαδή πόσο. Κάθε χρονιά θέλει να κάνει στην ουσία, πόσο εισχωρεί το κομμάτι τη βιτρίνα μέσα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Είναι, γι' αυτό και ο Ζιντάν νομίζω επέλεξε να πει ότι. Εδώ έχει γραφτεί στη Μάρκα κάποια στιγμή μεταξύ σοβαρού και αστείου. Δηλαδή συζητήθηκε και αυτό το ενδεχόμενο ακόμα. Ότι ο Ντι Μαρία είναι καλή μεταγραφή, αλλά εντάξει δεν είναι και ο πιο όμορφος να μας φέρει πολλές πωλήσεις σε φανέλες και τέτοια. Και... λεπτομέρεια θα μου πεις. Μεταξύ σου βέβαια και αστείο, παραλαμβάνω. Αλλά είναι είχαν γράψει ακόμα και σε, πώς να σου πω, παρασκηνιακά η Μάρκα. Αλλά το σκέφτονται και αυτό σου λέει να φέρουμε ένα παίκτη, να δώσουμε. Ναι, από πού θα βγάλουμε, τι λεφτά θα φέρει φανέλες για να του δώσουμε ποσοστό από τις φανέλες και αυτού να είμαστε χαρούμενοι, ή θα βάζουμε τη τσέπη μας για πουλάει φανέλες. Ναι, όχι, δεν είναι. Απλά κοιτάει μόνο το θέμα, το κομμάτι των φανέλων. Τότε θα πρέπει σίγουρα να κάνει εμπορικές κινήσεις και που οι οποίες κοστίζουν. Όχι, απλά είναι το πιο γκλάμουρ ποδοσφαιρικό κλαμπ στον πλανήτη. Δηλαδή, Standard. Αν σε κάποια ομάδα κοιτάζουν και αυτά, είναι σίγουρα Ρεάλ. Στην ομάδα να έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα από τις άλλες ομάδες. Ο Μιλιτάου, λοιπόν, για να επιστρέψουμε εκεί που ξεκινήσαμε, είναι ένας ψηλός όμως Βραζιλιάνος και κάνει 50 εκατομμύρια γιατί μπορεί να παίξει και δεξιμπακ με ανεβάσματα και να έχει καλά τρεξίματα και καλές επιστροφές παρά το ύψος του. Και φυσικά να αξιοποιήσει το ύψος του σε μονομαχίες, είτε όταν αμήνεται, είτε όταν βρίσκεται στην επίθεση. Έχει το πακέτο να κάνει μια μεταγραφή και να διεκδικεί στην είσοδό του σε top ομάδα. Ψηλός, ευέλικτος, γρήγορος. Εντάξει, το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός δηλαδή και στις μονομαχίες και δύσκολο για αμυντικό να βρει σωστή αντίληψη. Δηλαδή και στο βίντεο που δείχνουμε στο Repress παρατηρούμε πολλές φορές ότι ενώ είναι οι κινήσεις παραπλανητικές που κάνουν οι επιθετικοί να βγουν από την περιοχή για να τραβήξουν τα στόπερ μαζί τους και να δημιουργηθεί χώρος στην πλάτη τους να μπουν οι half, παρατηρούμε με βάση αυτά που έχουμε δείξει στο βίντεο ότι αυτός δεν φεύγει μακριά από την. Δηλαδή έχει αντίληψη σωστή ότι παρόλο που ο επιθετικός μπορεί να βγει, δεν θα τον ακολουθήσω εκεί που δεν πρέπει, ούτως ώστε να μην δημιουργηθεί στην πλάτη της άμυνας πρόβλημα. Επίσης, έχουμε και φάση στο βίντεο που διαβάζει σωστά και τοποθετείται σωστά, ακόμη και με αριθμητικό μειονέκτημα. Όταν του βγαίνουν, για παράδειγμα, δύο εναντίον ενός ή δύο αυτός κι άλλος ένας αμυντικός με τρεις επιθέμενους. Σε καταστάσεις αμυντικής υποαριθμίας είναι πολύ καλός. Έχει πολύ σωστή αντίληψη. Δηλαδή, λειτουργεί με το συμπαίχτη του σαν τείχος. Πολύ σωστά μπορεί να. Έχει αντίληψη. Δηλαδή, είναι δύσκολο να βρει ένα αμυντικό. Βασικά, αυτό που λέει ο Αντώνης. Γι' αυτό το λόγο από 7 πήγε στα 50 η χρηματιστηριακή του αξία. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές στην Ελλάδα που βλέπουμε ένα παίκτη. Α, καλός είναι το ψηλό. Είναι και γρήγορος. Και αμέσως λέω, εάν ήταν γρήγορος, θα ήταν εδώ. Σωστά. Έτσι. Για να μπαίνουμε στο κομμάτι αντίληψη του τρόπου με τον οποίο φτάνει μια ομάδα σε μια μεταγραφή. Φτάσαμε βέβαια, τα 50 εκατομμύρια ευρώ είναι μια λογική τιμή για παίχτη. Για αμυντικό κιόλας, έτσι, πόσο αυτό μάλλον. Αυτό το επίπεδο. Δηλαδή κάποτε η λογική τιμή ήταν τα 35. Τα 35 εκατομμύρια λέγανε όλοι, εντάξει, 35 εκατομμύρια. Πλέον έγιναν τα 50 εκατομμύρια και τα 60 θα έλεγα εγώ. Βασικά τα πάντα τα άλλαξε η Παρί, έτσι μην το συζητάμε. Και η City. Δεν είναι αυτό που έκανε η Παρί. Ναι, όντως, το παράκανε η Παρί. Ναι. Που πήγε παράκανε. Πώς το λένε τον άνθρωπο, μην τον πω κάπως διαφορετικά και νομίζω ότι τον κοροϊδεύω. Ο Αλτάτα τέλος πάντων. Πήγε σε μια τράπεζα, είπε Σαλάμ Αλέκουμ, είπε ο υπάλληλος Μαλέκουμ Σαλάμ, σηκώθηκε γιατί σου λέει μπορεί να την έχει αυτό στην τράπεζα. Δεν ξέρω. Μήπως είναι το αφεντικό. Ή και αν δεν έχει τη δικιά μας ή κάποια άλλη. Σας παρακαλώ, περάσει αυτή την επιταγή στο ρογαριασμό εδώ με έδρα Βαρκελόνη. Είναι πόσα, ναι, 222 εκατομμύρια ευρώ. Κάπως έτσι. Είστε σίγουρος? Ναι, είστε σίγουρος κύριε. Το πατάω το enter. Το πατάω το enter. Εκεί τα χάλασαν όλα. Ναι, όντως. Ξέφυγε πολύ το πράγμα. Όταν βλέπαμε το καλοκαίρι το περσινό να γίνονται μεταγραφές τερματοφυλάκων που αγγίζαν τα 70-80 εκατομμύρια ευρώ στην Αγγλία του Κέλισον και του Άλισον και του Κέπα. Δηλαδή, όταν και τερματοφύλακε δίνονται τόσα χρήματα για αμυντικούς, ο Φαντάικ στα 70 στη Λίβερπουλ. Γιατί φάνηκε φθηνό σε Παμπέ.
Ναι, που ήταν στα 180. Ναι. Ο Ντεμπελέ 120, που δεν τον βλέπουμε κανένα πρωταγωνιστή στην Μπαρτσελόνα. Έχει ούτε καν δεύτερο ρόλο. Είναι ο Μέση Σουάρες. Και το πες βγες τον Ντεμπελέ. Είναι φυσιολογική η ροή των πραγμάτων στην εξέλιξη που υπάρχει στο management. Ναι. Δεν γίνεται να τα αποφύγεις αυτά. Δηλαδή, εφόσον τα έσοδα πλέον και έχει γίνει τόσο εμπορικό το ποδόσφαιρο. Φυσικό υπόμενο. Στο γυμνάσιο, εγώ δεν μπορούσα να, όταν ήμουν γυμνάσιο, δεν μπορούσα να χωρέσει το κεφάλι μου ότι δόθηκε ένα τέτοιο ποσό στην Ιταλία για τον Λεντίνη. Που ήταν το 91 ή το 92, ακριβώς όταν μεταγράφει στον κόσμο. Και λέγα ρε, εσύ για το Λεντίνη. Ποιος είναι το Ζαντανί, δεν τον ξέρω. Ούτε και εγώ, Ζαντανί. Ο Λεντίνη λοιπόν ήταν κάποια στιγμή η ακριβότερη μεταγραφή στον κόσμο, στην Ιταλία. Και έλεγες, okay, ρε φίλε, δηλαδή, τι έχει αυτό το παιδί. Προφανώς και δεν έκανε την καριέρα που, του, που περίμεναν όλοι με τα λεφτά που δόθηκαν. Αλλά πλέον αυτό, αυτό ήταν. Η Παρί τα άλλαξε όλα. Πώς να σου το πω, είναι σαν να έχουμε στο άλμα εις ύψος έναν που πηδάει 5,80 και έρχεται ο άλλος και κάνει με τη 1,60. Ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή. Πρέπει να πάμε και εμείς. Γιατί εκεί ουσιαστικά μέχρι εκείνη την μεταγραφή είχαμε ως ταβάνι τα 100 που είχε δώσει η Ρεάλ για τον Ρονάλντο, έτσι. 90 τον πόσα Bale, ήταν. Τον Bale. Για τον Bale, σωστά. Ναι. Είχαμε ως ταβάνι τα 100. Λέγαμε εντάξει, πάνω από 100. Ήδη το θεωρούσαμε τρελό ποσό, αστρονομικό και λέγαμε ότι πάνω από 100 δεν μπορεί να γίνει μεταγραφή πάνω από 100. Μόνο αν κάποια στιγμή πάει ο Μέση στη Ρεάλ, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο τρελό σενάριο. Σε αυτά και όταν δίνει 2-20 για τον Neymar. Είχε μια, κάνει μια καταπληκτική δήλωση ο Roy Keane που έλεγε ότι αν τυχόν αυτές, δηλαδή με τα βάσει τα ποσά που υπάρχουν κτλ. Εντάξει, λογικό είναι επομένως ο Giggs να κάνει 2 δις. Με βάση την εποχή, ας πούμε, που υπήρχαν καλύτεροι ποδοσφαιριστές εντάξει, εκείνη την εποχή με Giggs, Coles κτλ. Ότι έχουν ξεφύγει τα πράγματα στο οικονομικό κομμάτι. Ναι, έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Προφανώς και αντιλαμβάνονται κάποιοι ότι εντάξει, ένα κομμάτι από αυτά τα χρήματα θα βγουν. Δεν μπορούν να βγουν όλα. Έτσι. Αλλά για να τα δίνουν, αποσκοπούν και σε κάποιο μήνυμα κέρδος έτσι, η ομάδα. Κλείνοντας και τον, για τον Μιλιτάο, μπορείτε να το δείτε και σε επαναλαμβάνω το βίντεο στο Facebook του Repress. Είναι αυτό το ότι μπορεί να παίξει και στα άκρα. Είναι παράδοξο. Δηλαδή, πόσα στόπερ μπορούν να παίξουν σε καλό επίπεδο. Το στόπερ και δικός αμυντικός. Ναι, σωστά. Το στόπερ και δικός αμυντικός σε αμυντικογενή παίχτη μπορείς να το βρεις. Αλλά το στόπερ και δικός αμυντικός σε παίχτη που άμα πάει στα άκρα. Έχει και επιθετικές αρτές. Ναι, δεν θα του πεις μην ανεβαίνεις. Ναι, είναι. Άμα βάλουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή από το προσκήνιο, ποιοι είναι σε αυτό το επίπεδο που το κάνανε επιτυχημένα. Μου έρχεται ο Ιβάνοβιτς στο μυαλό, αλλά επιθετικά είχε πρόβλημα. Ο Ράμος έκανε το ανάποδο. Ο Ράμος είναι εντάξει. Ο Ράμος είναι ο Ράμος. Είναι ως δεξί μπακ και. Είναι ο καλύτερος στόπερ τελευταία πενταετία και. Ο Ράμος είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Ναι. Τι δεν έχει κάνει. Συμφωνώ ότι στη Ρεάλ αυτή τη στιγμή είναι ο top. Σε αυτή τη Ρεάλ που βλέπουμε τώρα. Καλά και σε τη Ρεάλ που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια με Champions League, πάλι κορυφαίος ήταν. Ναι. Όχι απλά ο Ράμος με αυτά που με εμφανίσεις του, συν τον ηγετικό του χαρακτήρα, συν τους τίτλους που κατέκτησε. Συν τα γκολ που βάζει. Συν τα γκολ που βάζει. Δηλαδή, 100 γκολ έχει. Για αμυντικό είναι. Δεν γίνεται. Αυτά τα έβαζε, αν θυμάστε καλά, 97-98-99 λέγαμε για τον Ιέρο ότι είναι ένα πολύ σπάνιο και στόπερ να σκοράρει που βάζει συνέχεια τα εκτελούς στα πέναλτι. Πρέπει να έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε. Κόμικ να βγει με τον κεντρικό αμυντικό γιατρό, ο ίδιο με φυλακά γιατρό, δεν θα βάλει 100 γκολ. Στα 99 θα σταματήσει η ιστορία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι εντυπωσιακό ο Ράμος. Και ήταν και σε μια εξαιρετική φουρνιά στην εθνική Ισπανία. Τα πήρε όλα. Είναι σταθερά στο κορυφαίο επίπεδο. Είναι αυτό που λέγαμε πολλές φορές για τη διάρκεια, ότι είναι σταθερά εκεί. Πολλά χρόνια που τον βλέπεις σε εκείνο το κορυφαίο επίπεδο και έχει διάκριση. Η κουβέντα για τον Ράμος θα αλλάξει σε περίπου 5 με 10 χρόνια πιστεύω. Είπε από ποια άποψη το λες. Γιατί θα φύγει από την κουβέντα ο Βρώμικος, ο Ύπουλος, ο Κάνι Ράνι. Ναι, ενώ τα παιδιά στην Ιταλία στο Όπερ όλοι τους χαϊδεύουν τους αντιπάλους τους και τους παίρνουν μαζί τους στο σπίτι και τους κάνουν και μια πάστα. Δεν γίνεται να είσαι σε αυτό το επίπεδο και να είσαι. Στην Ιταλία κανονικά η τριάδα εφευρέθηκε για να είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί και ο άλλος να περιμένει με το Fiat και το πορμπαγκάζ ανοιχτό για να χώσουν τον επιθετικό. Ένας θα του δίνει μια στα πλευρά, ένας θα τον πατάει κιόλας κάτω και ο τρίτος θα τον κουβαλάει, τον βάζει στο Fiat πίσω. Έφυγε, παιδιά, από πού πήγε. Το παιδί είχαμε ένα επιθετικό μπροστά. Δεν ξέρω, παιδιά, μήπως πήγε μια πάστα, πήγε, ξέρω εγώ, πήγε να.
Η μπάλα ή ο παίκτης. Εντάξει, αυτό δηλαδή με το κακό παιδί και τέτοια. Εντάξει, ναι, ηρεμήστε. Αυτό το έχτισε πιο πολύ okay. με συμπεριφορές ναι. κυρίως. Λέω όχι με τα μαρκαρίσματα. Δεν είναι ναι. και λουλούδι. Με τα ύπουλα χτυπήματα που έγινε. Σκέψου τώρα, πολλά τα βλέπουμε γιατί υπάρχουν κάμερες. Δηλαδή, αν ναι. πάμε στα στόπερ τη δεκαετία του 90 που οι κάμερες δεν ήταν και τόσο έτσι εξελιγμένες. Στο καμπιονάτο, άμα πας κιόλας, σκέψου τι γινόταν. Στο πόλο να δεις τι καλά παιδιά που υπάρχουν. Και σε άλλο άτομα γιατί δεν φαίνονται εκεί, ναι, όντως. Καναβάρο θα γίνει ώρα όμως. Τον έχει ξεπεράσει τον Καναβάρο. Τον έχει ξεπεράσει, λέει. Φυσικά. Βλέπεις ότι η κουβέντα για τον Καναβάρο γίνεται σε τελείως διαφορετική βάση. Γιατί πλέον έχουν περάσει τα χρόνια και μας έχει μείνει η ηγετική φυσιογνωμία, η παρουσία του σε top ομάδες, όπως ακριβώς το Ράμος. Γι' αυτό το έλεγα για τον, ναι, για τον Ράμος. Χώρια που κάποιοι θα μάθουν το Ράμος. Γιατί εμείς τον βλέπουμε, όπως εμείς υπήρχαν κάποιοι παίκτες που βλέπουμε και κάποιοι που τους μάθαμε. Μπαρέζι. Είναι τελείως διαφορετικό να ζεις ένα παίκτη και τελείως διαφορετικό να μαθαίνεις την καριέρα του. Επίσης είναι σημαντικό το ότι ο Ράμος έπαιζε δίπλα σε Ρονάλντο, Μόντριτς, Κρος, Μπέιλ, όλα αυτά τα αστέρια. Οπότε... Όχι, και στην Ισπανία έπαιζε με την υπόλοιπη Μπαρτσελόνα. Ακριβώς, δηλαδή. Ναι. Για μένα. Δηλαδή η λάμψη λίγο αλλοιώνεται κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν είναι ο νούμερο ένα σούπερσταρ. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό στοιχείο στην καριέρα του Ράμος είναι ότι στα πρώτα του παιχνίδια έπαιξε αντίπαλος με τον Ροναλντίνιο, ο οποίος τον ξεφτύλισε. Δηλαδή, αν θυμάσαι εκείνα τα μάτς με 3-0 χατρίκ του Ροναλντίνιο να τον χειροκροτούν σε όλο το γήπεδο στον Μπερναμπέου κτλ. Ένας παίχτης ο οποίος είναι εγωιστής και νικητής μέσα του, εκείνη την ώρα εγώ το πιστεύω πραγματικά ότι το έβαλε στόχο στη ζωή του να είναι πάντα και συνέχεια στο top class για να μπορεί να αντιμετωπίζει αυτούς τους ποδοσφαιριστές και να μην ξαναπάθει τέτοιο κάζο. Και βλέπεις, επειδή συνέχεια υπήρχε ο ανταγωνισμός με τον Μέση και με όλους τους υπόλοιπους, ο άνθρωπος είναι εκεί 10 χρόνια, είναι στο κορυφαίο επίπεδο και είναι ο καλύτερος στο κορυφαίο επίπεδο. Δηλαδή, θες για να είσαι εκεί, θες το έξτρα κίνητρο και την πίεση. Γι' αυτό δεν τον πάω τώρα, Ροναλντίνιο. Όχι, γιατί δεν τον πάω τώρα, Ροναλντίνιο. Θα το αναλύσω μετά το διαλυματίνο. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορώ. Δηλαδή, αυτούς τους παίκτες που τα διαλύουν όλα, προτιμώ μια γκολάρα, ένα στόπο μακριά ή κάτι έξυπνο. Αλλά ο Ροναλντίνιο, ώρες-ώρες, δεν ξέρω γιατί, με έβγαζε ένα ρε φίλε, μην με δουλεύει. Δηλαδή, κάνε αυτό που θες να κάνει μια τρίπλα. Κάνε δεύτερη. Μην με περνά 6 φορές, ρε κάτι. Ναι, δηλαδή. Μην με κάνει να σε θέλω να έρθω παραμάσκαλα με ένα γύψο, να στο φορέσω εκείνη την ώρα που θα σε πάρω τα πόδια. Παίξε ποδόσφαιρο, απλά. Άστο, δεν είναι τσίρκο. Ναι. Δηλαδή κάτι τέτοιο, τα 5x5 σταματάς και λες τον κολλητό του. Μάστον. Και μην τον ξαναφέρεις. Και αυτό που είπα πριν, νομίζω ότι φαίνεται από την αντίδραση που έχει στο 0-3 που είχαν στο πρωτάθλημα, όχι στο κύπελο, που τον πιάνει η κάμερα στο στόμα του, αλλά λέει: παιδιά, πάμε να μην μας βάλουν 6. Καταλαβαίνεις επομένως μέσα στον ψυχισμό του ότι αυτός όσο δουλεύει στην Λοπονισία έχει στο μυαλό του: εγώ θα παίξω την Μπαρτσελόνα. Για να είμαι εκεί και να μην ξεφτυλιστώ σαν ποδοσφαιριστής, πρέπει να είμαι στο καλύτερο επίπεδο, πρέπει να δουλεύω συνέχεια, πρέπει να βελτιώνομαι συνέχεια. Και δηλαδή είναι πολύ μεγάλη όθηση που και παίρνει. Αυτό το είπε γιατί το έχει ξαναζήσει. Ακριβώς. Ναι. Δεν το είπε για έχει φάει 6. Ναι, δεν το είπε από κακία στους συμπαίκτες του. Είπε, παιδιά, να μαζευτούμε λίγο γιατί αυτή εδώ πέρα δεν είναι. Δεν αστείευονται τα παιδιά. Όπως θέλουν μας παίρνουν. Και η ψυχολογία τους είναι στα ύψη. Γιατί αντίστοιχα και αυτός έχει βρεθεί σε φάση που έχει πάρει παιχνίδι βάση ψυχολογίας. Όπως ήταν εκείνο ο τελικό του 14. Βάζει τον κόλλο στο 94, σοφαεί σε 1-1 και η. Λογικό είναι να έχει καταρρεύσει η Ατλέτικο. Που ήταν σαν να πήγαινε στην απονομή για Τσιμπανόπα. Πάμε πίσω, έχει κι άλλο μάτς. Ναι, είναι πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο ζόρι. Αυτές τις καταστάσεις είναι δύσκολη. Σε τέτοιο τελικό, με τέτοια εμφάνιση, με κόντρα στη Ρεάλ, να τη κόβει το 10 και να τρώσει εκείνο το γκολ σε εκείνο το σημείο. Τελείωσε. Κόπηκαν τα πόδια. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με. Συζήτηση την οποία θα ανοίξουμε με εσάς. Σας περιμένουμε στο Facebook να μας πείτε κάποια πραγματάκια και για την εθνική, αλλά και ένα σχόλιο σας για το Μιλιτάο με βάση το βίντεο, και να συνεχίσουμε μια πρώτη σκέψη τι περιμένουμε να δούμε αυτές τις μέρες από εθνικές, να διαβάσουμε στον αέρα λίγο, δηλαδή τι γίνεται αυτό το Σερβία-Γερμανία που με ρώτησαν και ήμουν αδιάβαστο, δηλαδή να πάρω μια ρεβάνς. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Ανάλυσε τον Bayer Press. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2 και μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί. Στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής ασχοληθήκαμε με την κουβέντα να πηγαίνει και αλλού με αφορμή τον Έντερ Μιλιτάο, τη μεταγραφή της Real Madrid, τον ποδοσφαιριστή που απέκτησαν οι πρωταθλητές Ευρώπης από την Πόρτο, το άλμα του από την Σάο Πάολο στην Real Madrid
7,5 εκατομμύρια ευρώ στην Πόρτο και 50 εκατομμύρια από την Ρεάλ. Και βεβαίως το βίντεο που τον συνοδεύει. Είχαμε σταθεί στην μεταγραφή την περασμένη εβδομάδα και ήρθε και το βίντεο από την ομάδα του Ριπρέσ με την ανάλυση του. Ποια είναι τα στοιχεία που τον κάνουν, που έκαναν τη Ρεάλ μάλλον να τον αποκτήσει έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ. Και πάμε στο βάσανό μας, στις εθνικές ομάδες. Είδα, βλέπω εδώ στα monitor, θέμα μικρή αναβολή θα ζητήσει η Αγγλία για τον Brexit. Προλαβαίνουμε να ζητήσουμε μικρή αναβολή της αγωνιστικής των εθνικών ομάδων. Να γυρίσουμε στα δικά μας, ε. Να έχουμε λίγο, ξέρω εγώ, ναι, κάτι. Πρέπει να είναι, νομίζω, ότι όσο αφορά την δική μας εθνική, η πιο ξενέρωτη. Τι να πω, παιδί, δηλαδή δεν ασχολείται κανένας. Πιο ξενέρωτη. Χρονικό σου. Εκεί καταντήσαμε. Ναι. Δυστυχώς. Πολλές ιδέες, μεγάλη συζήτηση. Και η κουβέντα, μάλλον η λέξη είναι εντός έκων σωστή, γιατί δεν είναι απαξίωση. Είναι ξενέρα. Ξενέρα, ναι. Ακριβώς. Είναι άλλο απαξίωση. Και άλλο ότι δεν βρίσκω κανένα κίνητρο να ασχοληθώ. Δεν νιώθω ότι απαξιώθηκε η εθνική. Νιώθω ότι. Ναι, εθνική. Ναι, ρε παιδιά. Ποιοι είναι εκεί, πώς πάμε, πάμε. Η ίδια η εθνική ουσιαστικά έδωσε στον κόσμο αυτό το αίσθημα της ξενέρας. Τι κάνουν στην τέτοια, ρε παιδιά. Σε ρινγκ μετατράπηκε κεντρικός δρόμος του Μαϊάμι, καυγάς με μπικίνι. Αυτά είναι. Μη φεύγει το ραδιόφωνο για να πάτε εκεί, παιδιά. Δεν είναι το. Όταν λέμε η μαύρη δίνει κάτι καλέ, ε. Καυγάς, όταν λέμε καυγάς με μπικίνι, δεν σημαίνει κατευθείαν ότι θα κάνετε ζάπινγκ και θα βρείτε τις καλή γραμμές. Υπάρχουν και μερικές κοπέλες που. Δεν μαζάνε. Το μπικίνι είναι ύφασμα 4x2. Δέρνονται. Ίσως τρέμα ύφασμα, ναι. Ναι, εδώ εντάξει. Μάλιστα. Σε λίγο έρχεται πάνω, ένα ξέρει. Η ώρα σου τάσσε. Λοιπόν, σήμερα έχει μόνο φιλικά παιχνίδια. Δηλαδή αυτό το Γερμανία-Σερβία είναι φιλική αναμέτρηση. Δεν ξέρω και την αποστολή της ούτε της Γερμανίας ούτε της Σερβίας. Το μόνο που είδε το μάτι μου είναι ότι δεν κλήθηκε ο Πρίγιοβς γιατί τραυματίστηκε, είπανε. Εντάξει, εγώ επειδή είμαι και λίγο πονηρός, αν και δεν είναι εύκολο να κάνεις τέτοια εντός εικόν μαμουνιά. Αλλά ναι, σκέφτομαι τώρα και την Άλι Ντιχάντ. Έχει δώσει ένα σκασμό λεφτά. Ο Πρίγιοβιτς με το που πήγε τραυματίστηκε, άρχισε να βάλει γκολ. Έβαλε γκολ. Στο τελευταίο παιχνίδι μπορεί να έχασε πέναλτι, αλλά έδωσε assist. Και παραμολύσουν όλοι με την εξαιρετική assist που έκανε αυτό το τσίπμα της μπάλας στο μαγικό για τον Βιλανουέβα. Και μπήκε τον γκολ μετά. Έχασε πέναλτι, αλλά είχε γίνει ήδη το 0-2. Με τα πολλά υπάρχει τραυματισμός, λέει, του Πρίγκεβιτς και έμεινε εκτός. Η Σερβία έχει πάρα πολλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Τάντιτς, δηλαδή βλέπω τώρα, έχει Τάντιτς, έχει Λιάιτς, έχει Ζιβκοβιτς. Είναι τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν πραγματικά πάρα πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά. Ναι, εμείς κάνουμε ολόκληρη. Το θέμα ότι δεν παίζουν. Ναι, δηλαδή βλέπω ότι παίζει ο Λιάιτς και δεν παίζει ο Τάντιτς. Πρόσεξε τώρα, εμείς μιλάμε 40 λεπτά μιλάμε για ποδόσφαιρο. Ένα λεπτό παρασύρθηκα από τα μπικίνι και το πρώτο μήνυμα που ήρθε, φίλε, αν δεν έχει λάσπη, το μπικίνι μόνο του δεν λέει. Εντάξει, δηλαδή. Να κρατήσουμε ένα επίπεδο. Εντάξει, δηλαδή. Εμείς ανοίξαμε την παρέτηση και την κλείσαμε, αλλά κάποιοι δεν θέλουν να την κλείσουν, φαίνεται. Πάντω να ξέρετε το κανάλι που βλέπαμε εδώ πέρα, τώρα μας δείχνει κάτι βοριάδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, οπότε. Μας τελείωσαν τα μπικίνια. Βέβαια. Γεμάτη είναι η Σερβία. Βλέπω παίζουν ένα 4-2-3-1 με Ελιάιτς στο 10, ας το πούμε έτσι. Δεξιά Ζίβκοβιτς, αριστερά Γκατσίνοβιτς, αν το λέω καλά. Μίτροβιτς κορυφή. Ο Γκατσίνοβιτς είναι της Άιντραχτ. Ο Ελιάιτς είναι από τους παίκτες που το μυαλό μου είναι ότι προσπαθούσα να το φανταστώ να κάνει μια εντός εγώ καλύτερη μεταγραφή. Αλλά λέω στο ύφος του και στο όλο του πακέτο, πιο Ιταλία πεθαίνει, δεν έχει. Μια χαρά είναι εκεί. Με βάση την τεχνική του κατάρτιση, πάντως θα μπορούσε να είναι απλά. Νομίζω ότι του λείπει αυτός, δεν είναι τόσο καλός όσον αφορά τα τρεξίματα και τα αμυντικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή είναι λίγο πιο παλιά σκοπής ποδοσφαιριστής, πιο τελικάτος, ο οποίος δεν συμμετέχει και τόσο πολύ στην άμυνα. Αυτό είναι με το στοιχείο του που δεν. Δηλαδή, γιατί με βάση τα τεχνικά του χαρακτηριστικά θα μπορούσε να παίξει σε υψηλότερο επίπεδο. Ναι, να πήγαινε κάπου αλλού. Να δούμε τον όμιλο της Εθνικής, μιας και που ξεκινήσαμε να αναφερόμαστε εδώ στους δικούς μας. Σε αυτό, πριν από αυτό, να σου πω ότι μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση ότι ο. Πώς είναι τον προπονητή της Γερμανίας, ο Λεβ. Ο Λεβ έχει παίξει τα τελευταία παιχνίδια
3-4-3 με την Δυτική Γερμανία. Μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάνει μια ανανέωση και μετά το κάζο του Μουντιάλ. Επιχειρούν μια ανανέωση και οι Γερμανοί. Νομίζω και στι κλήσει είχε αρκετέ επιλογέ νεαρών παιδιών. Τριάδα στην άμυνα. Ρούντιγκερ, Χούμελ, Σούλε. Τέσσερι του μπροστά. Μπόατεν δηλαδή. Με του ποιοτικού, με του στόπερ που έχει, μπορεί να μιλάμε με βάση, ο Μπόατεν τελευταία. Μιλάμε με βάση το τελευταίο του παιχνίδι. Mm-hmm. Δηλαδή για παράδειγμα τη Γερμανία με την Ολλανδία εκείνα το παιχνίδι για το Nations League. Τετράδα Κρος, Κίμιχ, δεξιά Κέρ, αριστερά Σούλτς, τώρα αυτό δεν ξέρω αν το διαβάζω και καλά. Σανέ, Γκνάμπρι και Τίμο Βέρνερ στην κορυφή. Ωραίο, πολύ ωραίο σχηματισμός. Δηλαδή, εντάξει και αυτή η Γερμανία ρεσί, τι δεν έχει. Δηλαδή έχει το Σανέ, πού να το πρωτοβάλεις. Έχει το Κίμιχ. Που παίζει για, παντού. Για το Σανέ πάντως θυμάστε τι είχε γίνει. Στο Μουντιάλ και για τη μη κλίση του Αβδολέβη. Δεν τον πήρε απίστευτο. Ναι. Τι τώρα είχε γίνει στη Γερμανία, ήταν το μόνιμο μαθηματικά μετά το κάζο αυτού του αποκλεισμού. Και άκουγε λίγο πάγκο τώρα. Και γίνει ακόμα μεγαλύτερη φασαρία. Ρόις, Μίλλερ, Γκορέτσκα. Λένε εντάξει, τερματοφύλακα. Ρούντι. Ο Μπραντ είναι πολύ καλό. Του σχολεί δεν του ξέρω. Ο Τάο Τραπ, ο τερματοφύλακα, ο Έκτορ. Έχει πολύ πράγμα. Καλά, ειδικά μου πάμε τώρα στη Γαλλία και δούμε και είναι. Γίνονται κάτι, κατεβάζουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, η εθνική, για όσου δεν το θυμόμαστε, πρόσεξε, δεν είπα όσου δεν το θυμούνται, θυμόμαστε, βάλα και εμένα τον εαυτό μου. Ναι. Δηλαδή, μέχρι πριν από 2 ώρες μου έφυγαν 5 ομάδες στο όμιλο και ξεχνούσαν του Φιλανδού. Κακό. Πολύ κακό. Και με αυτού πολύ συναντιόμαστε τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, στον όμιλο μα είναι η Αρμενία, η Βοσνία, η Φιλανδία, το Λιχτενστάιν και εμείς. Εντάξει, την Ιταλία την έχουμε μέσα έξω, οπότε την αφήνω. Την κερδίσουμε για τα 2 παιχνίδια. Δεν άνετα. Άνετα. Ποια Ιταλία τώρα, σε παρακαλώ. Στην κατάσταση που είναι η Ιταλία, γιατί όχι να μην την κερδίσουμε. Θα προτιμούσα και αυτό το παιχνίδι που είναι 8 Ιουνίου, θα προτιμούσα να ήταν στην Ιταλία. Και όχι στο Άκαλε. Ναι, το ΟΑΚΑ να το έχουμε το μάτς σε φάση που θα έχουν ρυθμό σε αρχή σεζόν, που θα μπορεί ο παίκτης να σκεφτεί λίγο περισσότερο την εθνική. Τέλος σεζόν, άλλος μπορεί να βγάζει απογοήτευση από την ομάδα του, άλλος μπορεί να βγάζει το. Ποια εθνική, ρε φίλε, εντάξει τώρα από το παιχνίδι εδώ πέρα παίζουμε πρωτάθλημα, παίζουμε κύπελο τη ζωή μας, παίζουμε Champions League. Παίζει ρόλο αυτό. Παίζει ρόλο. Βέβαια μου έκανε μεγάλη εντύπωση το ότι ο Γκουαρδιόλα βγήκε στην. Βγήκε και έκανε δήλωση με ένα ύφος σταυρωμένα χέρια, το κεφάλι να γέρνει λίγο προς τα δίπλα, προς τα δεξιά. Τώρα να περιμένουμε, προσευχόμαστε να γυρίσουν τα παιδιά να είναι καλά. Και... Ναι, σου λέει, έχουμε τους στόχους μας πάτε, τώρα. Πάτε, παλικάρια, ελάτε πίσω. Σκέψου τι θα τους είπε στα αποδυτήρια. Και ο Γκουαρδιόλα που έχουμε ακούσει τόσο και τόσο ότι πρίζει κόσμο γενικά, πρίζει κεφάλια με τις ομιλίες του. Σκέψου πόσο κήρυγμα τους έκανε για να προσέχουν τώρα που θα λείπουν και να γυρίσουν την ίδια κατάσταση. Σίγουρα. Και δεν είναι και εύκολο τώρα. Μεγάλη Πέμπτη είναι το τελικός. 3 Απριλίου. Το ΑΕΚ Λαμία είναι Τετάρτη. Και Δευτέρα παίζει Λαμία με το Μπανιόνιο στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν έγινε παραδρομή και το διορθώσουν. Τώρα είναι. Οι ορισμοί είναι φρέσκοι. Τι παράδειγμα, δηλαδή 48,5 ώρες δηλαδή. Μόνο μου. Ναι. Τυπικά γίνεται, αν περάσει 48 ώρες. Να ξέρεις ότι αυτή τη τηλεόραση μας φέρνει παρενθέσεις και ο κόσμος στέκεται στις παρενθέσεις. Αποσυντονίζεται. Κάτι κάνουμε λάθος. Ξέχασε τώρα τον όμιλο, σίγουρα. Λοιπόν. Αντώνη, ξέρεις έναν ποδοσφαιριστή από τον Λιχτενστάιν. Ένα, όχι πολλούς. Από τον Λιχτενστάιν, όχι. Ποιος ξέρει. Όποιος ξέρει να σηκώσει χέρι εδώ στο ραδιόφωνο. Όχι. Κοίταξε, μπορεί να ήξερα. Αν είχα λεφτά στο εξωτερικό, μπορεί να πετύχει να σε κάνει τράπεζα, κανένα αμυντικό ή κανένα δεξιμπακ. Εντάξει, λοιπόν. Με 4-4-2 πάντως θα παίξω τώρα παιχνίδια. Έχουν σχηματισμό. Εμείς θα δούμε μετά το εξωτερικό. Θα κατεβούμε. Ισχύει ότι περισσότερο κοιτάμε εμάς παρά. Τι βλέπουμε τώρα αυτό, ρωτάζω. Δεν σε είπα να πας να τις κάψεις. Το Βαλεριάνο δεξιμπάκ σου πάνε να βάλεις. Δεν θα παίξει το Ρωσίδης. Λείπει ο Μανολάς, λείπει το Ρωσίδης. Λείπει και το Ρωσίδης. Λείπει ο Μάνταλος. Να, βλέπετε τώρα πώς ο ήχος της κίνησης απογοήτησης του χεριού του Τάσου Ζέρβα δεν μπορούσε να περάσει το μικρόφωνο. Αλλά αυτό τώρα, αυτό το πω. Να δούμε τι θα δούμε πάλι σε αυτή τη διαδικασία. Κάθε φορά που ξεκινούν τα προκριματικά λες άντε μια καινούργια ελπίδα, άντε να πάμε σε αυτή τη διοργάνωση. Περνούν και 2 απευθείας τώρα λες, ναι, αλλά... Η λογική μας λέει
ότι θα πρέπει στα παιχνίδια με την Φιλανδία και την Βοσνία να κάνουμε τρεις νίκες. Ναι. Και η ήττα που θα κάνουμε να είναι χειρότερη από τη νίκη που θα έχουμε κάνει με έναν από αυτούς. Ναι, σωστά. Ναι. Αν όχι, να πάρουμε μια ισοπαλία. Για να τις έχουμε και τους δύο. Τα παιχνίδια με το Λιχτενστάιν δεν τα συζητάω, γιατί άμα είναι να συζητήσουμε για αυτά, τότε να μην κατέβουμε την Ιταλία πλέον. Δεν έχουμε ελπίδες. Ούτε με την Αρμενία και με την Αρμενία. Είναι και το θέμα, το ιδανικό βέβαια σενάριο για την Αρμενία είναι να κάνει κάποιες νίκες, αλλά όχι με εμάς. Ναι. Να κόψει βαθμούς από τους άλλους. Οπότε το μάτς της Τρίτης με τη Βοσνία είναι εντός έδρας, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, είναι όχι, τα δύο εκτός είναι. Και τα δύο εκτός είναι. Τα δύο πρώτα είναι εκτός, ναι. Τα δύο πρώτα είναι εκτός. Οπότε πρέπει να πάει να πάρει βαθμό εκεί. Ναι. Μια που είναι και στο ξεκίνημα, αν πάρει βαθμό εκεί. Ναι. Αν και γιατί είναι δύσκολο για τον Βόσιο, έτσι. Εντάξει, τους κάναμε όμως. Δηλαδή φέραμε αποτέλεσμα, αρχή φέραμε στο τελευταίο παιχνίδι. Ναι, θα μπορούσαμε και να. Ποιο είχε χάσει τη μεγάλη ευκαιρία. Να σου πω ότι. Η τελευταία φουρνιά εθνική, δηλαδή πήγαινα και. Ο Μάνταλο, που την είχε στείλει έξω, μπράβο Χρυστο. Πού τα θυμάσαι όλα. Τέτα τέτ χαμένο, μπράβο, ναι. Τα θυμάται όλα. Σκληρό δίσκο έχει. Ναι, ο Χρήστος, ναι. Εγγύησε αυτά. Η φουρνιά που δεν πήγε στο Μουντιάλ αποκλείστηκε από την ομάδα που πήγε στον τελικό, στα Παράζ, του Κροατία. Στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων σε δύο πολύ δύσκολα μάτς με ομάδα που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, το Βέλγιο, και ειδικά εκτός έδρας. Δηλαδή η τελευταία εθνική. Έστειλε ένα φως ελπίδας. Ήταν αποτυχημένη βάση του τελικού αποτελέσματος. Δεν την είδαμε στο Μουντιάλ. Ναι. Ένα βαθμό αποτυχία. Κάτι μας έδειξε ότι άρχισε να συμμαζεύεται λίγο, να ξαναγίνεται ομάδα, να θυμίζει λίγο κάτι, ας πούμε. Τώρα βέβαια πάλι από την αρχή. Γιατί με νέο προπονητή, με άλλες επιλογές της κλήσης. Κάτι καινούργιο πάλι περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρουμε αν θα δούμε καν το επίπεδο στο οποίο βρισκόμασταν τότε, έτσι. Μπορεί να δούμε κάτι καλύτερο, μπορεί να δούμε και κάτι χειρότερο. Εγώ περιμένω κάτι άγνωστο πάντως, δεν ξέρω τι θα δούμε. Νομίζω ότι αυτό που έκανε ο Παπασταθόπουλος να κατεβάσει τόσο πολύ που τον πήχε, θα μας βγει σε καλό. Ταρακούνησε πολλούς, επειδή έτυχε να είναι και οι δηλώσεις του μια εβδομάδα πριν έρθουν τα παιχνίδια της Εθνικής. Νομίζω. Μας συνέφερε λίγο στην πραγματικότητα. Μήνυμα, όλα αυτά που είπε. Ότι πραγματικά εκείνη την εποχή που θυμάστε όλα αυτά, οι ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν σε αυτή την ομάδα ήταν μια. Χωρίς να μειώνει τους ποδοσφαιριστές που έχει τώρα. Ήταν ενό άλλο επίπεδο. Είχαμε όχι, τον Καραγκούνι, ο οποίο έπαιζε στην Ίντερ. Δεν είχε τον καλό Κατσουράνη, έπαιζε στην Πεφίκα. Δεν έχουμε καλού παίκτε, είπε. Ουσιαστικά, κατά κάποιο τρόπο, μειώνει και το ήδη υπάρχον σύνολο. Δεν είναι στο ίδιο επίπεδο που ήταν τότε. Και να μην, το είναι ψέμα. Εκείνη η φουρνιά στάθηκε στο εξωτερικό και αυτή η φουρνιά παλεύει εδώ. Λογικό είναι, δηλαδή. Μπορεί σε κάποιον να φανεί ως κακή, αλλά είναι μια αλήθεια. Καταγραφή πραγματικότητας. Ο Σαλπιγκίδης, που τον ανέφεραν, ειδικά ο Κατσουράνης το είπε 2-3 φορές, σαν να λέω ότι η συνεισφορά αυτών των παιδιών, ο Σαμαράς, που αυτοί οι άνθρωποι γαλουχήθηκαν και παίξαν και γίνανε ομάδα μαζί και είχαν επιτυχίες και ο καθένας είχε το συγκεκριμένο ρόλο του και αγαπούσαν πραγματικά την εθνική. Ανοίξε ένα μεγάλο κεφάλαιο για όλους τους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν βρει τον τρόπο να περάσουν προς τα έξω είτε μέσω συνεδεύξεων είτε ακόμα προσωπικά θεωρώ μέσω βιβλίου το τι σημαίνει αποδυτήρια για μια ομάδα. Βέβαια. Διαβάζω τώρα ένα βιβλίο που γράφτηκε πρόσφατα το εξηγώντας το θαύμα. Σαμπράκου. Διαφήμιση, ναι, συνάδελφος, εντάξει. Λέει πολλά πράγματα, ακόμη στην αρχή βέβαια. Δεν το λέω από κακία. Έπρεπε να δημοσιογράφουν. Να διδάσκεται αυτό που έγινε τότε, το πώς χτίστηκε τότε η εθνική. Έτσι. Αυτό λες, Αντώνη, ουσιαστικά έτσι. Να το περάσουν οι ίδιοι προς τα έξω, όχι μέσω. Να αρχίσει να καταλαβαίνει ο κόσμος. Γιατί αυτό που κάποτε το βλέπαμε στα θέατα και γελούσαμε που έλεγε ο άλλος περνάμε καλά σε καμαρένια και βγαίνει προς τα έξω. Αυτό μπορεί να φαίνεται ξύλινο, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Μα είναι στην ουσία η μαγιά, από ότι είναι φτιαγμένη μια ομάδα. Όλες οι λεπτομέρειες που δέρνουν ένα σύνολο για να μπορέσουν. Αν δεν περνάνε καλά μαζί στην καθημερινότητα, πώς θα παίξουν καλό ποδόσφαιρο μαζί. Καλός ή κακός, επειδή την εθνική ομάδα, σαν νοοτροπία, δεν την αγαπάμε, οι Έλληνες φίλαθλοι. Προτιμάμε να έχουμε τα δικά μας τα οπαδικά και την εθνική ομάδα δεν την αγαπάμε. Ακόμα και στις επιτυχίες της. Δηλαδή, υπήρχαν πολλοί που. Όχι, αγαπήσαμε την αλήθεια τα σχόλια. Νομίζω ότι περισσότερο αγαπήσαμε την επιτυχία και όχι την εθνική. Ναι. Πολύ σωστά. Συμφωνώ κι εγώ. Αλλά να θυμηθούμε όμως, αυτό συμβαίνει στην κοινή γνώμη, στο φίλαθλο κοινό, αν θέλεις. Μεταξύ των παικτών,
Η Εθνική πήρε το Euro μετά όσα είχαν γίνει στη Ριζούπολη. Οπότε αυτό ίσως είναι και λίγο δικαιολογία. Εκεί όμως τι, είχαν έναν άνθρωπο ο οποίος ηγούνταν αυτού του project, όπως ήταν ο Ρεχάγκελ, ο οποίος όταν έμπαινε μέσα στα αποδυτήρια δεν υπήρχε τίποτα άλλο απ' έξω. Μέσα στα αποδυτήρια ήταν αυτή. Και πιστεύω ότι ο Αναστασιάδης είναι τέτοιος άνθρωπος. Όπως ήταν και ο Σάντος τέτοιος άνθρωπος. Ο οποίος την κοινή γνώμη, μπορεί να λέει κοινή γνώμη ό,τι θέλει. Μέσα στα αποδυτήρια, αυτό που υπάρχει, δεν μπαίνει κοινή γνώμη μέσα στα αποδυτήρια. Είναι σφραγισμένα τα αποδυτήρια, είμαστε εμείς εδώ. Γι' αυτό πιστεύω ότι, όπως λέει ο Σωκράτης, ότι παρόλο που έχουμε καλό κλίμα, δεν έχουμε την ποιότητα του παρελθόντος, αλλά υπάρχει καλό κλίμα στην ομάδα και πιστεύω ότι ο Αναστασιάδης είναι προπονητής ο οποίος, ανεξάρτητα της τακτικής προσέγγισης που έχει, η οποία πραγματικά είναι παροχημένη, έχει όμως το know-how για να μπορεί από τους κοντροφέστες να παίρνει το κάτι παραπάνω. Να φτιάξει αποδυτήρια, λες. Ναι. Αυτό πιστεύω. Έχει αποδείξει ότι σε αυτό το τομέα είναι καλός ο Αναστασιάδης. Αυτό είναι το στοιχείο. Όχι εθνική ομάδα βέβαια, αλλά. Και αυτό βέβαια για να γίνει θα πρέπει, και αυτό είναι το δύσκολο θεωρώ, να βρεθεί κορμός. Ναι. Γιατί ούτε αυτό δεν έχουμε νομίζω. Νιώθω ότι δεν έχουμε ούτε αυτό. Και ότι έπαιζε παράδειγμα, όπως το λέμε τώρα, που το αναφέραμε ξανά, το ότι πήγαινε ο Τζιόλης στην Εθνική ή ο Μπασινάς πιο παλιά στην Εθνική χωρίς ομάδα και έπαιζε. Όλοι ξέρανε ότι με τον Μπασινά εκεί η ομάδα έχει συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξη. Κάτι επίσης πολύ σημαντικό που έκανε ο Ρεχάγκελ που δεν πήρε το Ζήκο έτσι που ήταν σε το τελικό Champions League. Γιατί δεν το πήρε, γιατί δεν ήθελε να αλλάξει τον κορμό. Ναι. Έτσι, καλύτερους και παικτικά και από το Ζαγοράκη και από. Καλύτεροι από τους φοιτητές. Δεν τους πήρε όμως γιατί. Να το σύνολο, χαλάει ομοιογένεια συνεχώς. Αυτό που λέει ο Αντώνης. Έρχεται ο ένας κορμός. Υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία έχουν κάνει αποδυτήρια μαζί ώρες, έχουν κάνει ξενοδοχείο μαζί ώρες. Πολύ σημαντικό. Να θέλουν να έρχονται και να περνάνε καλά. Δηλαδή, προχθές ο Σωκράτης με αυτά που είπε, μας έβγαλε μία. Έρχομαι και δεν περνάω καλά. Ναι, πιέζομαι. Ενώ παίζω στην Αγγλία στο επίπεδο και το απολαμβάνω. Επίσης, πάνω σε αυτό που λέμε, το πόσο σημαντικό είναι. Αυτό όμως πολλές φορές δεν αρέσει και στη φιλαθλή κοινή γνώμη, διότι όπως είπαμε σωστά πριν, ο Έλληνας αγαπάει την ομάδα του πρώτα απ' όλα και την επιτυχία μετά. Όταν βλέπει ένα παίκτη καλύτερο, να μην καλείται στην εθνική, αμέσως αρχίζει η γκρίνια. Δεν μπορεί να δεχτεί ότι αυτό γίνεται για λόγους ομοιογένειας, για λόγους συνόλου, για να χτίσει εθνική ένα κορμό. Αυτό είναι στο θέμα. Όταν βλέπει ένα παίκτη της ομάδας του να είναι καλύτερο σε εκείνη τη χρονική περίοδο, αλλά να μην καλείται, επιμένει εκεί και όλο αυτό δημιουργεί πάντοτε. Γιατί πάντα θα υπάρχουν κάποιοι καλοί που δεν θα κληθούν, αν θέλουμε να χτίσουμε σύνολο, έτσι. Μα λογικό είναι, γιατί υπάρχει μια μεγάλη μάζα ανθρώπων, οι οποίοι, άμα του ρωτήσει πόσα παιχνίδια έθεσε από το πρωτάθλημα το ελληνικό, θα σου πει 35, τα 30 του Άρη, ξέρω εγώ, ή του ΠΑΟΚ ή του Ολυμπιακού, και άλλα 2-3 ντέρμπι που απλά ήμουν στη τηλεόραση. Ναι. Έτσι, αυτή είναι πικρή αλήθεια. Δεν βλέπουμε ποδόσφαιρο, βλέπουμε τις ομάδες μας. Λογικό είναι και κρίνει τον παίχτη του συγκρίνοντάς τον με τη μία φορά που κάπου είδε τον άλλο παίχτη που κλήθηκε. Ναι, χωρίς να έχει καν σαφή εικόνα για την απόδοσή του σε διάρκεια. Αυτό είναι στο χέρι του Μπασινά και του Αναστασιάδη να περάσουν ότι εμείς χτίζουμε αυτόν τον κορμό και σε αυτόν τον κορμό θα υπάρχουν μικρές αλλαγές. Όπως τόσα χρόνια υπήρχε ο κορμός του Σάντος, ο κορμός του Ρεχάγκελ. Αυτό είναι νομίζω που πρέπει αν πρώτα το περάσουν στους ποδοσφαιριστές, μετά θα περαστεί και στον κόσμο και ο κόσμος σας λέει ότι θέλει. Αυτή είναι εκεί. Πάνω σε αυτό που λέγαμε, χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχουν φορές που όντως έχουν γίνει πράγματα οποία δεν συνάδουν ή όντως κάποιοι θα έπρεπε να έχουν κληθεί. Δεν δικαιολογούμε όλες τις κλήσεις όλων των εθνικών ομάδων. Εννοείται. Απλά είναι πολλές φορές πράγματα που μπορεί να μην τα αντιλαμβάνονται αυτοί που κάνουν την κριτική. Γιατί δεν έχουν την ικανότητα βάσει των πληροφοριών που έχουν πάρει. Δεν είναι θέμα ότι δεν σου κόβει να δεις αν είναι καλύτερος ένας από τον άλλον. Αλλά δεν μπορεί να λες ότι ένας είναι καλύτερος από τον άλλον όταν τον έχεις σε 30 παιχνίδια και τον άλλον σε 2. Έτσι, βέβαια. Δεν μπορεί να κρίνεις τον έναν, δεν μπορεί να τον κρίνεις πάρα πολύ καλά στα 30 παιχνίδια. Και είναι λογικό. Ο όμιλος μας λοιπόν έχει. Ξαναλέω, εγώ νομίζω ότι έχουμε 5 ομάδες. Έχουμε για αυτή τη Φιλανδία. Η οποία τελευταία είναι λίγο. Επικίνδυνη. Ναι, ανεβασμένη. Ναι, λίγο επικίνδυνη. Εντάξει, έχασε από την Εστονία, βλέπω τα αποτελέσματα. Στο Nations League μας κέρδισε. Δεν θυμάμαι τα αποτελέσματα τώρα. Μας κέρδισε μία φορά, Χρήστο. Κερδίσαμε εμείς 1-0 εδώ. 1-0 εδώ και χάσαμε εκεί. Μπράβο. 2-0 εκεί. Έχουμε Χρήστο και όσοι εδώ δεν φοβόμαστε τίποτα. Στατιστική υπηρεσία. Η Φιλανδία, η οποία έχει μια. Είναι ομάδα. Πήγα να πω, έχει μια καλή φουρνιά. Δεν είναι θέμα καλή και κακή φουρνιά. Κυρίως. Ή τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο, είναι και θέμα ομάδας. Είναι μια φωνή η οποία καλείται.
πολλές φορές παίζει, ακόμα παίζει ρόλο και το γεγονός ότι κάποιοι προπονητές που φτάνουν, όπως στη Φιλανδία, σε άλλες χώρες για παράδειγμα, που ανεβαίνουν τα κλιμάκια των εθνικών και φτάνουν στην εθνική ομάδα έχοντας για χρόνια κάποιους παίκτες. Δεν ξέρω, θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό, το πώς τα απέδιδε με τον πρώην προπονητή της Εθνικής Ισπανίας και της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος ήταν τέτοια περίπτωση και είχε πάρει μια φουρνιά εθνικής ομάδας και ανέβαινε μαζί της και έφτασε μέχρι το πάγκο της Εθνικής Ισπανίας. Μας τα χάλασε ο Πέρθ το παραπέντε, ό,τι τα βλέπαμε. Πράγματι. Που πήγε και τον έκλεισε. Και μετά όλο του τράβωσε. Να λέμε όλα, δηλαδή δεν του πήγε. Σαν να τον καταράστηκε η Ομοσπονδία και όλοι οι Ισπανοί φίλαθλοι που δεν είναι ρεάλ. Δεν του πήγε τίποτα. Δεν του πήγε τίποτα. Τα πρώτα λοιπόν παιχνίδια είναι εκτός έδρας, Σάββατο και Τρίτη. Σάββατο παίζουμε με το Λίχνεστάιν. Ναι, μην με ρωτήσεις πού. Να το ψάξουμε λίγο. Λίχνεστάιν. Κάπου εκεί, κάπου εκεί. Στο εθνικό στάδιο. Στο Βαντούς, ναι, σωστά. Στο εθνικό στάδιο και του Λίχνεστάιν. Σε αυτό το γήπεδο είναι. Ναι. Γήπεδάρα από χαμός. Θυμίζει λίγο. Έλα, πες το, Ιλτεξ Λίγκη, πες το, μην τρέπεσαι. Ιλτεξ Λίγκη και Σαριανή, Εθνικός Αστέρας. Όπου και εκεί ήταν το γήπεδο, ήταν... Πού το θυμήθηκες αυτό το γήπεδο, ναι. Έχω κάτι αμυδρές εικόνες από τα παιδικά μου χρόνια. Ναι, ναι, τελευταίο παιχνίδι θυμάμαι ένα του ΠΑΟΚ, το οποίο μάλιστα τελικά πρέπει να το έχει πάρει στα χαρτιά. Ο ΠΑΟΚ κάτι τέτοιο είχε γίνει, ένα μυστήριο πράγμα. Τότε, ναι. Εντάξει, είναι γήπεδο, δηλαδή στο μυαλό σου έχεις Λίχνεστάιν, ναι, αυτό το γήπεδο έχει. Και είναι και 10 παρατέταρτο. Δηλαδή, ένα πράγμα, αυτό το 10 παρατέταρτο μας έχει μείνει σαν ώρα. Champions League. Δεν θα μπορούσε να φύγει κάποια στιγμή. Λες να κάνουν γκέλα οι Ιταλοί με τους Φιλανδούς την ίδια ώρα που παίζουν. Δεν το θέλουμε αυτό καθόλου. Δεν το θέλουμε καθόλου. Σαφώς δεν το θέλουμε. Γιατί εμείς τους Φιλανδούς θα κυνηγήσουμε, όχι τους άλλους. Δηλαδή. Αλλά είναι επικίνδυνο παιχνίδι για πρεμιέρα και όλα τα Ιταλία έχουν την πίεση του δικού τους κάζου, ναι. Πριν πάνε στο Μουντιάλ. Δεν πήγαν τελικά. Το Βοσνία-Αρμενία είναι. Δηλαδή οι Βόσνοι ξεκινάνε με ένα πολύ μεγαλύτερο πρέπει από την εθνική. Γιατί έχουν δύο παιχνίδια συνεχόμενα εντός με Αρμενία και Ελλάδα. Ναι. Γιατί ξέρουν και αυτοί ότι με την Ελλάδα. Ότι και η Ελλάδα θα είναι στις ομάδες που θα διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Και είναι αυτό που έλεγα, δεν θέλουν να βάλουν την Αρμενία στον κόλπο, να την έχουν μπελά. Νταλκά στο κεφάλι του. Πάντως, η πιο εύκολη πρεμιέρα είναι για μας. Ναι, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ναι, γιατί θεωρητικά, έτσι, με βάση το ποδόσφαιρο που έτσι, πώς το έχουμε στο μυαλό μας, η Ελλάδα θα κερδίσει και θα κάνουν οι άλλοι. Ναι. Ναι, και έτσι, πάει μετά την Τρίτη στη Βοσνία να παίξει για δύο αποτελέσματα. Ακριβώς. Το μάτς στη Βοσνία είναι μάτς κλειδί που θα το βρει η εθνική μπροστά. Δηλαδή, μετά από 1,5 χρόνο, όταν θα τελειώνει η πορεία της, θα το θυμάται αυτό το μάτς. Το τι έκανε, γιατί θα της έχει δώσει πράγματα. Και μετά πάμε 8 και 11, νομίζω, Ιουνίου. Ναι. Ναι, ναι. 8 υποδεχόμαστε την Ιταλία και 11, νομίζω, υποδεχόμαστε την Αρμενία. Αν θυμάμαι καλά το πρόγραμμα από αυτά τα προκριματικά. Τα οποία είναι πολύ περίπλοκα. Το πώς μετά θα πάρουν τα εισιτήρια, τα λέγαμε και πριν. Όντως παίζουμε με Ιταλία 8 του μήνα. 8, του μήνα του Ιουνίου, έτσι. Ιουνίου, ναι. Του μήνα. Μόλις θα έχουν τελειώσει όλα τις σεζόν. Ναι. Και 11 παίζουμε, καλά θυμόμουν, με την Αρμενία. Ναι, θυμόμουν αυτά τα 4 παιχνίδια και έλεγα: ωραία, 5 ομάδες στον όμιλο, μια χαρά, 4 και 4. Και μετά μου λένε: είναι και η Φιλανδία. Ποια Φιλανδία, πάλι η Φιλανδία μπροστά μας. Γιατί δεν τους κάνουμε αυτούς, δεν τους θέλουμε, μακριά. Και με Ρανιέρι, τότε τους είχαμε συναντήσει, πάλι μας κέρδισαν. Μακριά και αγαπημένοι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Το πέναλτι έχει ήδη δοθεί. Δεν χρειάζεται VAR. Σε λίγο θα εκτελεστεί από τον Γιώργο Ζαγόρα μέχρι τις 5. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Με την επόμενη μας παραγωγή όσον αφορά την ανάλυση. Γιατί το Repress αναλύει. Γι' αυτό και είμαστε το Repress. Και εκπομπή είναι το ανάλυσε το. Μάλιστα ήταν και ο Τάσος Ζέρβας και ο Γιώργος Πανακοκκίδης και ο Αντώνης Σακαλέας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.